Γεια σας. Πάλι εδώ θα κάνουμε το προγραμματισμένο live με τη Δήμητρα, γιατί θέλουμε να σας δείξουμε κάποια προϊόντα. Θα μπει τώρα σε λίγο και η Δήμητρα. elenastore.gr. Γεια σου Ρένα. Γράψε μας από που μας βλέπεις. Γεια σου Αθηνά. Γεια σου Αναστασία. Θέλω να μου γράφετε από πού μας βλέπετε, να ξέρω από πού με παρακολουθείτε. Μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρω πού είστε και να κάνω σχέδια έτσι και πρόγραμμα, να έρθω στα μέρη σας να κάνουμε μαζί live. Γεια σου Βίκη, γεια σου κορίτσι. Εντάξει, όλα τα account δεν έχουν σωστό όνομα, οπότε δεν τα βλέπω. Γεια σου Μαρία. Λοιπόν, φίλοι μου, θα μπει τώρα σε λίγο η Δήμητρα και θα συνεχίσουμε το live μαζί, να δείτε και τα προϊόντα που έχετε πάρει, που έχει πάρει η Δήμητρα. Καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα Ρένα, καλησπέρα παιδιά. Να τη Δήμητρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τρέχει διαγωνισμός στο προφίλ του Facebook και του Instagram. Είναι διαγωνισμός με 2 ζευγάρια γυαλιά δώρο. Τα γυαλιά είναι και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Ο νικητής διαλέγει ό,τι του αρέσει και ό,τι θέλει. Λεωνίδα, κάνω live. Πάρε το Βασίλη και συνεννοήσου. Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα Μαρίζα. Δέσποινα, καλησπέρα. Ένα λεπτό. Εδώ, γιατί ήρθε και ο κουμπάρος από την Αυστραλία, παιδιά. Καλησπέρα Αλεξάνδρα, καλησπέρα Εύη. Δήμητρα, περιμένω να μου κάνεις έτοιμα. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, όπως πάντα προτείνω να μετράμε το σώμα μας για να έχουμε τις σωστές διαστάσεις, να μπορούμε και να παίρνετε το σωστό νούμερο, να μην έχετε αλλαγές, να μην έχετε προβλήματα. Δήμητρα, σε δέχτηκα, έλα, μπράβο, να το κορίτσι, τι ωραίο μαλλί, τέλειο. Τέλειο. Ναι, ναι, το μαλλί είναι, οκ. Είμαι λίγο κουρασμένη. Πώς είσαι, Έλληνα μου? Και τώρα είναι να φύγω και την άλλη εβδομάδα Αθήνα, γιατί θα πάω για δουλειές και για κάτι μαθήματα τώρα για τα social media. Και τέλος πάντων, είναι ευχάριστη κούραση, να σου πω την αλήθεια, γιατί είχαμε 2 χρόνια να δουλέψουμε σωστά. 2 χρόνια δουλεύαμε χωρίς να έχουμε απολαβές, αλλά φέτος πιστεύω ότι όλοι θα ανταμυφθούμε. Γιατί πάει πολύ καλύτερα η δουλειά, ναι, μακάρι να μην έχουμε ιστορίες το χειμώνα και να συνεχίσουμε έτσι, να ανεβαίνουμε, ναι. Μακάρι, μακάρι. Είναι το μόνο καλοκαίρι στο τουρισμό που είμαστε όλοι τέζα. Όλοι μιλάνε για κούραση, μιλάνε για τα προβλήματα που έχουν, που δεν βρίσκουν υπαλλήλους, αλλά κανείς δεν γκρινιάζει πολύ, γιατί όλοι είχαμε 2 χρόνια να δουλέψουμε. Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Πάμε δυναμικά τώρα, ναι, όσο ναι, γίνεται να δουλέψουμε και όσο μπορούμε. Πάντα, με πάντα, καλή ναι, διάθεση πάνω απ' όλα. Ναι, τώρα ετοιμαζόμαστε. Πάντα με θετική διάθεση. Τα φθινοπορεινά. Για να σε δω λίγο, για να δείξω, σήκω λίγο και δείξω. Ναι. Για κάτσε να δω. Λοιπόν, φόρεσε αυτό που είναι σαν... Το φόρεσα σαν μπλουζάκι. Είναι το καφτάνι. Τέλειο. Εδώ που θα σας δείξω τώρα. Και η Δήμητρα το έβαλε σαν μπλουζάκι. Έτσι. Είναι τέλειο.
Και έτσι να το βάλεις, και όπως το έβαλε η Δήμητρα, είναι τέλειο. Το έχει βιντεάκι στο προφίλ της. Πες λίγο πώς είναι το προφίλ σου. Έτσι. Λοιπόν, το προφίλ μου είναι Dimi Vuza. Οπότε μπαίνετε και βλέπετε και οι ρίλα ανεβαίνουν συνέχεια. Και γενικότερα κάθε Παρασκευή ανεβάζω βιντεάκι Get Ready With Me με διάφορα outfits. Ναι, έχει και διαγωνισμούς, ωραίους διαγωνισμούς. Οπότε περιμένω στο προφίλ μου. Ναι. Α, και διαγωνισμούς, ναι. Και διαγωνισμούς. Και διαγωνισμούς, φοράτε τα ρούχα σας. Πάρα πολύ ωραίες. Ναι. Όλα αυτά, όλα. Έχει φανταστικές ιδέες, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Έλληνα. Όσο μπορώ έτσι να είναι και πιο πρακτικά, για να μπορούμε να τα φοράμε όλες τις ώρες, να μην κλείνουμε κάποια ρούχα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ καλά. Οπότε να έχουμε ένα ρούχο που μπορούμε να το φορέσουμε με τώρα πολλές παραλλαγές. Μεταποιούμε και φοράμε διαφορετικά τα ρούχα μας. Πρώτα που είχαν λεφτά, αγοράζαν άλλο για το πρωί, άλλο για το μεσημέρι, άλλο για το βράδυ, άλλο για το γάμο, άλλο για τη βάφτιση. Τώρα αυτά ξεχάστηκαν. Δεν υπάρχουν αυτά. Αλλάζουμε τον τρόπο που φοράμε κάτι, το συνδυάζουμε διαφορετικά και το φοράμε χρόνια. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο για την τσέπη μας, το κάνουμε και για τον πλανήτη, γιατί πλέον έχει κορεστεί ο πλανήτης από τη σαβούρα που πουλάμε όλοι μας, που πετάμε μάλλον όλοι μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούνται τα προϊόντα που παίρνουμε. Και σίγουρα, μπράβο, η ανακύκλωση είναι το πρώτο. Και σίγουρα όταν το φορέσεις διαφορετικά, όλοι θα ασχολούνται με σένα. Αν το φορέσεις το καφτάνι έτσι, θα σου πούνε πέντε άνθρωποι, είναι πολύ ωραίο. Εάν όμως το βάλεις ανάποδα, όπως το έκανε η Δήμητρα, το βάλεις έτσι σαν μπλουζάκι, και με την πλάτη έξω και τέλος πάντων χίλιους δύο τρόπους που δείχνει πολλές ιδέες, πολύ ωραίες να την ακολουθήσετε, θα πάρετε ιδέες και θα μπορείτε να ντύνεστε διαφορετικά και θα κάνετε πάταγο. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέμε. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που λες, ότι αν το φορέσει κάποιος έτσι απλά, θα πούνε ναι, εντάξει, είναι ένα ωραίο καφτάνι. Θα το συνδυάσεις, για να το κάνω λίγο όπως το φόρεσες. Ναι. Είναι διαφορετικά, γιατί εγώ το έδωσα πίσω με τα μανίκια, πίσω, είναι τα μανίκια, το έχω δέσει πίσω. Έχει το άνοιγμα, εγώ θα το έπαγα έτσι, το βάζεις σε το δένεις. Έτσι, μπράβο. Και το βάζεις μέσα στο τζιν και γίνεται εξόπλα το μπλουζάκι. Και αν βγεις έξω το βράδυ και πιάσει βροχή, ακριβώς, το γυρνάς και το φοράς κι αλλιώς, για να μην κρυώνεις. Είναι τέλειο. Και το φοράς και είσαι και... Πάρα πολύ. Και είναι και πολύ εντυπωσιακό. Ναι, πάρα. Και είναι και πολύ εντυπωσιακό έτσι. Ναι. Και έτσι κι αλλιώς. Εντυπωσιάζεις και στην παραλία, εντυπωσιάζεις και το βράδυ στο κοκτέιλ. Επίσης, αυτό το υπόσμα μπορείς να το βάλεις και χειμώνα, με ένα σακάκι. Και σαν μπλουζάκι από μέσα και δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά τώρα που είναι στο μεταβατικό στάδιο, από καλοκαίρι προς χειμώνα, είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι ιδέες που κάνουμε για να συνδυάζουμε τα καλοκαιρινά με τα χειμωνιάτικα ρούχα. Και κάνουμε μία μίξη, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουμε φθινοπορεινά ρούχα. Κάνουμε διαφορετικούς συνδυασμούς, αξιοποιούμε τα ρούχα μας. Και εννοείται ότι κάνουν πάρα πολύ εντύπωση. Μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες, μπορούμε να πάμε σε μια βάφτιση. Είμαι σίγουρη ότι ναι. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Φαντασία θέλει. Ακριβώς. Φαντασία θέλει. Και δημιουργικότητα, έτσι. Το πώς μπορείς να το φορέσεις και να το δοκιμάσεις. Όλοι θα ρωτάνε για το δικό σας ρούχο, γιατί θα είναι κάτι που δεν κυκλοφορεί πολύ. Και αυτό το χρώμα είναι κάτι που φοριέται από εδώ και πέρα. Έτσι πάλι με τον ίδιο τρόπο. Φανταστικό χρώμα. Έβγαλα μερικά τώρα για να δείξω στα κορίτσια που μπορούν να το κάνουν έτσι. Είναι ίδιο με το καφτάνι που έχεις. Αυτά είναι ίδια με το καφτάνι σου. Και μπορείτε να τα φορέσετε με πολλούς τρόπους. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ δροσερά, δεν έχουν όγκο, είναι πολύ μαλακά υφάσματα. Είναι σημαντικό να μην έχουν όγκο, για να μπορούμε να τα αλλάξουμε.
Και τέτοιου τύπου καφτάνι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, αυτό το αγαπώ πάρα πολύ, Έλενα. Εγώ αυτά τα φοράω και μέσα στο σπίτι. Το φοράς και σαν λιζερί και σαν ζακετάκι και με το μαγιό, σαν καφτάνι. Είναι πάρα πολλών χρήσεων. Με το φάντα, ναι. Να το πάρω. Και σαν φόρεμα. Και σαν φόρεμα μπορείς να το φορέσεις. Αυτό έλεγα και... λίγο στο live. Πάρα πολύ. Επειδή αυτά δεν έχουν κούμπομα, όπως και αυτό που φοράω εγώ τώρα. Για να μην νιώθετε ανασφάλεια. Mm-hmm. Τώρα θες να το βάλεις σαν φόρεμα και νιώθεις ανασφάλεια ότι μπορεί να ανοίξει αυτό. Mm-hmm. Βάζεις μία παραμάνα εδώ. Mm-hmm. Το στερεώνεις με μία παραμάνα και δεν έχεις και το φόβο να ανοίξει. Γιατί οι κοπέλες που δεν είναι, ειδικά οι νέες κοπέλες που δεν είναι μαθημένες να ντύνονται και δεν ξέρουν, φοβούνται, ρε παιδί μου, σου λέει δεν έχει ένα κουμπί, θα μου ανοίξει. Δεν ανοίγει, βάζει μία παραμάνα. Εγώ το φοράω έτσι, δεν το χρειάζομαι το παραμάνα. Αλλά αυτές που νιώθουν ασφάλεια, ναι, εμείς είμαστε μαθημένες να ντυνόμαστε έτσι, Δήμητρα, κατάλαβες. Η μία κοπέλα που είναι καινούργια, που δεν τολμάει, που δεν ξέρει τι να βάλει, τι να κάνει, βάλει μία παραμάνα. Βάλει μια ζώνη, κάνε κάτι για να μην έχεις την ανασφάλεια. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις πρώτη φορά. Αν ξεκινήσεις και το βάλεις και πας είναι, να κάνεις την αρχή είναι. Και νιώθεις ωραία και όλοι σου πούν τι ωραίο είναι, μετά θα το φοράς έτσι συνέχεια. Είμαι σίγουρη. Όλες οι γυναίκες έτσι κάνουμε. Έτσι, έτσι είναι. Περιμένουμε, θέλουμε και να μας πούνε και το κοπλιμέντο μας, έτσι, για να πάρουμε και φόρα. Για να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε. Σίγουρα, και διάφορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των γυναικών είναι το styling. Οι περισσότερες έχουν τις ντουλάπες τους γεμάτες με ρούχα, τα οποία δεν ξέρουν να τα φοράνε. Πολλές φορές μένουν με το καρτελάκι, το φορές, που το λένε συνέχεια πελάτησες και το έχω δει και σε και που έχω πάει, δηλαδή δεν είναι, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Το δύσκολο είναι να συνδυάσουν και να τολμήσουν να φορέσουν κάτι καινούριο. Πρέπει να πάτε στα μαγαζιά και να δοκιμάσετε κάτι καινούριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ανανεώσετε το στυλ σας, την ντουλάπα σας και θα ανανεώσετε και το, πώς το λένε, την ηλικία σας, δηλαδή. Όσο ντύνες, ήσουν 20 χρονών, φορούσες κάτι, 25, αν το φοράς μέχρι τα 40, φαίνεσαι μικρομέγαλη, φαίνεσαι λάθος. Σε μεγαλώνει πιο πολύ. Φίλια, νομίζω ότι αν δεν ανανεώσεις, όλα χρειάζεται φαίνεσαι πιο μεγάλη. Δείχνεις την ηλικία σου. Τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω στους πελάτησές μου. Ενώ... Ισχύει αυτό. Όλα χρειάζεται ανανέωση. Ειδικά σε αυτή τη γυναίκα. Από το μαλλί μέχρι και το δίχτυ. Ανανεώνουν το στυλ τους και τα ρούχα τους και τα αλλάζουν και τα προσαρμόζουν με την εποχή. Φαίνονται πολύ μικρότερες. Και τα ανοιχτά χρώματα. Συμφωνώ. Κοίταξε χρώματα. Τα ανοιχτά χρώματα είναι χρώματα τα οποία μας κάνουν πιο ξεκούραστες, πιο φρέσκες και πιο νέες. Τολμήστε να φορέσετε χρώματα. Εγώ επιμένω για το χρώμα. Δυστυχώς οι Ελληνίδες έχουν τρέλα με το μαύρο. Φοράνε πάρα πολύ μαύρο. Άπαπα, εγώ δεν το θέλω καθόλου. Μ' αρέσει. Εντάξει, μ' αρέσει. Θέλω να έχω κάποια basic κομμάτια. Σαν συνδυασμό μου αρέσει, ναι, πάρα πολύ. Αυτό. Δεν είμαι του καφέ. Σαν όσο κάποια και έχω ξαφνικά τα μαλλιά μου φορούσα πιο πολύ. Έτσι, καφέ κάμελ. Βασικά κάμελ, όχι καφέ. Δεν είμαι του καφέ. Το κάμελ το φορούσα και σαν μελαχρινή, ναι, και σαν ξανθιά, δεν είχα θέμα. Αλλά με το μαύρο μου αρέσει σαν συνδυασμός. Δηλαδή αυτό το πράγμα που μπαίνεις, ανοίγεις την τουλάπα της Ελληνίδας και είναι όλα μαύρα, δεν το κατάλαβα ποτέ. Ναι. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας, ειδικά τώρα το φθινόπωρο. Μπράβο. Θα παίξει πάρα πολύ ροζ, φουξιά. Πράσινο πάρα πολύ. Και πολύ αν χρώμα. Είστε στο μαύρο και νιώθετε ανασφάλεια και θέλετε, έτσι, να αρχίσετε να ανοίγετε την τουλάπα σας, ξεκινήστε με το ασπρόμαυρο. Είναι το πιο ασφαλές χρώμα. Μπορούμε να το φορέσουμε όλες, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών μας. Το πιο ασφαλές είναι το ασπρόμαυρο. Ξεκινάμε με το ασπρόμαυρο και το ασπρόμαυρο, μετά, ναι, σιγά σιγά αρχίζουμε και βάζουμε πινελιές.
και βάζουμε σιγά σιγά χρώματα. Και αυτό είναι ωραίο, μαύρο, χρυσό και τα ξενόρεο. Δεν είναι τέλειο και πιάνει έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και είναι φαίνεται και σαν ποιότητα σαν και δεν είναι όλο αυτό το... γυαλίζει, τίποτα. Έχει μέσα, ναι. Σαν να έχει μέσα λίγο μετάξι και είναι τέλεια η ποιότητά του. Μ' αρέσει πάρα mm-hmm. πολύ. Αυτό το στυλ μ' αρέσει πολύ, γιατί πιάνει και μεγάλα νούμερα. Μπορώ να το βάλω εγώ που είναι πιο αδύνατη με μία ζώνη. Είναι τέλειο. Μπορεί να το βάλει και μία φορά και έξτρα και δύο έξτρα large νούμερο. Είναι φανταστικό. Και αυτό Amen. Το κάνει. Κοίταξε τι ωραίο. Κοίτα χρώματα. Αυτά αυτό μου αρέσει πάρα. Μπορείς να το φορέσεις και σαν φόρεμα. Μπορείς να το φορέσεις και αυτό. Να σας δείξω κανένα καφτάνι. Ναι, ναι. Δοκίμασε. Πες τώρα, έχεις διαγωνισμό. Εγώ έχω διαγωνισμό στο προφίλ μου, Δήμητρα. Και στο Facebook και στο Instagram έχω εγώ γυαλιά. Εσύ για να έχεις διαγωνισμό έχεις. Φόρεμα. Εγώ έχω ένα φόρεμα. Είπα να... Επειδή κατά καιρούς θέλω να ευχαριστώ τους followers μου για την αγάπη που μου δείχνουν, που με στηρίζουν. Οπότε τους κάνω ένα δώρο, έτσι ό,τι νομίζω εγώ, από πολύ μένα. Με πολύ αγάπη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Το κάνω, εντάξει, όσο πιο συχνά μπορώ το κάνω, για να ευχαριστώ τους followers μου. Γενικά και εμένα μου αρέσει αυτό που θα πάρουνε, να το φορέσουν, να μην πάει χαμένο, να τους αρέσει, να το ευχαριστούν. Γι' αυτό πάντα στους διαγωνισμούς θα πάρουν πολλές επιλογές. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, στα γυαλιά έχω βάλει δύο γυαλιά δώρο και μπορεί ο νικητής να πάρει είτε ανδρικό, είτε γυναικείο, είτε mm-hmm. παιδικό γυαλί, ό,τι θέλει. Και θα διαλέξει το σχέδιο ώστε να μην πάει χαμένο, να είναι κάτι που του ταιριάζει για να μπορεί να το φορέσει. Και να μην ξεχάσουμε, είναι σημαντικό το φόρεμα που φοράω, αυτό. Έλενα, τιμή είναι το φόρεμα. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. παιδιά. Ναι, ναι. Λίγο να δω τιμή, γιατί η τιμή είναι πάνω. 30 ευρώ με την έκπτωση είναι αυτό που φοράω. 30 ευρώ με την έκπτωση είναι τέλειο. Ναι. Έχει και άλλα φόρεμα. Κάπου εδώ κάτσε να τα βρω. Ναι, για δείξτε μας. Για δείξτε μας τι άλλα πραγματάκια. Ότι θέλουμε, όλοι μας το λέμε αυτό βέβαια, όταν παίρνετε το δώρο, να κάνετε tag τα προφίλ μας και το προφίλ του καταστήματος και το προφίλ πολύ της κοπέλας που έχει το διαγωνισμό και να δείχνετε το δώρο για να βλέπουν ότι εμείς δεν κάνουμε ψεύτικους διαγωνισμούς. Επειδή δυστυχώς γίνονται πάρα πολύ ψεύτικοι. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δήμητρα, πρέπει να κάνετε δυστυχώς, σχόλιο. Δυστυχώς. Εγώ τους λέω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σχόλιο στο Google και ας γράψουν ότι πήραμε δώρο, πήραμε μέρος στο διαγωνισμό και μας έστειλαν το δώρο. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Ό,τι θέλουν αλλά να γράψουν ότι το πήρανε το δώρο. Επίσης, εγώ τους λέω να γράφουν κριτική και στο Facebook. Όλοι έχουν ένα Facebook σήμερα. Εσύ, Δήμητρα, έχεις Facebook? Ναι, ναι. Έχω. Απλά δεν το χρησιμοποιώ τόσο πολύ όσο το Instagram. Εγώ το χρησιμοποιώ. Δεν το χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ περισσότερο το Instagram και έχω ξεκινήσει τώρα και στο TikTok. Και εγώ στο έχω κάνει λίγο. Εγώ είμαι παντού και TikTok και παντού. Ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τους παλιούς μου πελάτες δεν τους αφήνω, Δήμητρα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που κάνετε όλα τα κορίτσια που παρατήσατε το Facebook. Σήμερα, Μαρία, δεν έχουμε δωράκι. Θα πάρεις μέρος στο Facebook και στο Instagram στο διαγωνισμό για τα γυαλιά. Εκεί θα πάρεις δώρο. Σήμερα δεν έχουμε. Ναι, αν θέλετε, φόρμα στο δικό μου. Έχουμε συνέχεια στο... κάθε εβδομάδα καινούριο διαγωνισμό. Στο δικό μου το... Λοιπόν, κοίταξε. Εμείς τα καταστήματα, ειδικά εγώ που είμαι πάνω από 35 χρόνια με μαγαζιά και έχω τόσους πελάτες χρόνια τώρα, δεν μπορώ να αφήσω τους παλιούς μου πελάτες, γιατί το Facebook το έχω 13 χρόνια και έχω 10.000 κόσμο παραπάνω. Ναι, στέλνω ακόμα το Facebook, εννοείται με ακολουθούν ακόμα και με παρακολουθούν και κάνω και πολλά live, πιο πολλά από το Instagram νομίζω κάνω,
γιατί έχω πιο πολύ κοινό, οπότε κάνω κάνα παραπάνω εκεί live. Mm-hmm. Δεν τους αφήνω τους πελάτες μου πουθενά. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε παντού. Γι' αυτό και το elenastore.gr, εγώ το έχω παντού. Facebook, Instagram, YouTube και TikTok. Είμαστε παντού. Και ναι. Καλά κάνεις, γιατί όλα χρειάζονται. Γιατί το κάθε πλατφόρμα έχει και διαφορετικό κοινό. Μπορεί να έχει διαφορετικό εγώ κοινό. Εγώ που είμαι από 13 χρονών, από τα 12 σχεδόν, μόλις τελείωσα το δημοτικό, που πουλάγα πράγματα σε ιδιώτες, ξέρεις, εδώ στην Κατερίνη και σε καταστήματα έδινα, ζωγράφιζα και έφτιαχνα πράγματα και τα πουλάγα σε μαγαζιά, τα πουλάγα και μόνη μου. Δηλαδή, έχω από εδώ, πες 12 τελείωσα το σχολείο, 13 θα ήμουν όταν ξεκίνησα. Λοιπόν, έχω κόσμο από 13 χρονών. Αυτοί όλοι, σε όποια πλατφόρμα και να είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τους εξυπηρετώ όλους, τους βοηθάω όλους, τους ενημερώνω όλους και το Facebook δεν το άφησα ποτέ. Κοντά τώρα τους 30.000 ακόλουθους. Είναι, το Facebook πάει πολύ καλά, όπως και το Instagram, εντάξει, το δικό μου, δεν το συζητάω. Και έχει πολύ κόσμο. Εμένα οι πελάτησές μου μεγαλώσανε τώρα. Σκέψου ότι εγώ ξεκίνησα από τόσο μικρή, τώρα οι πελάτησές μου είναι αρκετές αυτές που είναι άνω των 40, καλά άνω των 30 δεν το συζητάμε, περισσότερο κοινό έχω εκεί 25-45, αλλά έχω και αρκετές άνω των 40, οπότε έχουν μόνο Facebook. Γιατί όλοι θέλουν να ψωνίσουν και να ανανεωθούν, Ελένα μου. Όχι ηλικίες. Δεν ψωνίζουν μόνο 20-30. Και οι περισσότερες τους έκαναν τα παιδιά τους Instagram και δεν ξέρουν να το χρησιμοποιούν ή δεν προλαβαίνουν. Οπότε δεν τις αφήνω. Εγώ το χρησιμοποιώ όλα και μπορείτε όσοι θέλετε να ακολουθήσετε και στο Facebook θα δείτε και άλλα live εκεί τα οποία δεν είναι στο Instagram. Βέβαια και στο Instagram θα δείτε κάποια που δεν είναι στο Facebook. Γιατί, ναι, άλλο κοινό καμό, έχει κάνεις το παντού, ένα καμό. Προφίλ, άλλο κοινό έχει το άλλο. Και πάμε σύμφωνα με το κοινό μας. Να δείξω λοιπόν αυτό που φοράω, που είναι στα 35 ευρώ με την έκδοση. Υπάρχει και σε αυτό το χρώμα. Είναι τύπου καφτάνι, το πατρόν του είναι καφτάνι. Σε αυτό το πατρόν έχουμε πάρα πολλά σχέδια σε πολλά χρώματα. Τα οποία, παιδιά, μπορούμε να τα φορέσουμε από εδώ και πέρα πάρα πολύ. Κοιτάξτε και αυτό που κάνει λίγο σατέν. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Μπορούμε να τα φορέσουμε. Αυτό είναι σαν φόρεμα. Μπορούμε να τα φορέσει σαν το φόρεμα. Με μία φοράμε σαν μπλούζα. Τα φοράμε σαν καφτάνι με το μαγιό. Είναι ρούχα τα οποία δεν πάνε χαμένα. Τα φοράμε πάρα πολύ. Και όταν πάμε διακοπές, παίρνουμε κάτι τέτοιο μαζί μας, γιατί δεν φαίνεται τσαλακωμένο και γιατί συνδυάζεται με πολλά παπούτσια, με πάρα πολλούς δρόμους και με τέτοιο στυλ sneaker μπορούμε να το βάλουμε. Επίσης, μην ξεχνιόμαστε, έχουμε πάρα πολύ καλές προσφορές στα παπούτσια. Τελειώνουν τα νούμερα, μην χάσετε χρόνο, παιδιά. Τι προσφορές έχεις, για πες, στα παπούτσια. Έχω και με 10. Τι προσφορές έχεις στα παπούτσια, για πες μου. Με 15 και με 19, έχω διάφορα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται το πόσο. Τέλεια. Κορίτσια, ακούτε. Χαμός. Χαμός γίνεται, κορίτσια. Μπείτε στο e-shop για να κάνετε τις αγορές σας. Φορέματα πολλά στα 19 ευρώ. Να, τώρα αυτά είναι στα 19 ευρώ. Είναι λίγο πιο κλασικά ρούχα αυτά. Mm-hmm. Έχουμε και αυτά. Είναι τα λίγο είναι πιο κλασικό το ρούχο. Μπορείς να συνδυάσεις πιο μοντέρνα και να κάνεις πάταγο. Αυτά τα λίγο πιο κλασικά είναι τα έξυπνα ρούχα, ξέρεις. Μπορείς να τα συνδυάσεις με πιο μοντέρνο τρόπο και κάνουν πάταγο. Και αυτό το στυλ είναι πολύ ωραίο. Χρωματιστό. Αυτό εδώ έχει και χρώμα. Το ταγετάκι του. Μπόλικο χρώμα. Πολύ ωραίο σετάκι και σε μαύρο. Έχει και άλλα χρώματα. Θέλουν και δεσίματα για τουρμπάνια, Έλενα. Δεσίματα. Δεσίματα για τουρμπάνια. Έχω κάνει ένα δυο live και δείχνω. Σήμερα δεν έχω φέρει εδώ να δείξω.
Τώρα αυτό είναι πολύ γυαλιστερό, δεν μπορώ να σας δείξω με αυτό, γιατί γλιστράει πάρα πολύ. Ναι, έχω live στο Instagram. Εάν μπείτε στην κατηγορία βίντεο και ψάξετε, θα δείτε, έχω βίντεο που δείχνω με ποιους τρόπους δένουμε τα τουρμπάνια. Και αν δεν μπορείτε να το βρείτε, στείλτε μου μήνυμα. Εγώ θα σας το δείξω το βίντεο, να μπείτε να το δείτε. Κοιτάξτε, ακόμα έχουμε πολύ ωραία φορεματάκια τυραντέ. Αυτό. Να σας και τιμή. Πολύ ωραία. Στα 20 ευρώ, πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και σε πολλά χρώματα το βλέπω. Πολύ ωραία σχέδια. Πάρα πολύ ωραία σχέδια. Ναι. Έχει πολλά χρώματα έχεις. Έχεις ποικιλία, δηλαδή. Πιστεύω όλοι το δούμε. Αυτά τα δίχτυα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Και είναι πολύ καλό. Φουστανάκια που τα φοράμε το χειμώνα με μία ζακέτα ή με ένα σακάκι. Τώρα αυτή η εποχή είναι τέλεια. Πολύ ωραία. Είναι σε καλή τιμή και τα φοράς όλο τον χρόνο. Και αυτό το στυλ τα φορέματα. Πολύ, πολύ εντυπωσιακά. Α, και αυτά είναι πολύ ωραία. Αλλά τα πιο ωραία είναι αυτά που θα σας δείξω τώρα, γιατί έχουμε πολλούς γάμους και πολλές παυτίσεις σε αυτό το διάστημα. Κάτσε να φέρω, έχω φέρει λίγο κοντά την κάμερα, κάτσε να την πάω πιο μακριά για να σας δείξω λίγο κάτι μακριά. Α, να το! Κοίτα τι ωραίο φόρεμα, το βλέπεις? Το φοράει κούκλα. Ναι, ναι. Το βλέπω. Είναι σατέν, σαν ύφασμα. Τι ύφασμα έχει? Κάτσε εδώ, παίρνει το ολοκλήρω. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Είναι φορέματα που είναι τα φοράμε που... όλο τον χρόνο. Εντάξει, είναι σε ντουλάπα και τα φοράς. Πολλές χρώματα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία δέσιμο πίσω, βλέπεις? Αχ, πολύ ωραία. Φανταστικά. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο χρώμα αυτό. Αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερο, ναι. Και το πράσινο, δεν είναι τέλεια φορέματα αυτά. Πολύ εντυπωσιακά, σαν χρώματα. Μπορεί να είναι απλό. Αυτό είναι στα 29 ευρώ. Δηλαδή μπορεί να πάρει ένα γάμο και να βάλει ένα φορέμα μόνο με 29 ευρώ. Πολύ και να βάλει πάταγο. Γιατί πάντα όταν το φορέμα είναι μακρύ, πολύ καλή δείχνει ακόμη πιο ακριβό. Κοίταξε και αυτό τι ωραίο. Στα 35 ευρώ. Όταν το φόρεμα είναι μακρύ, δείχνει πιο ακριβό. Να το θυμάστε. Για γάμο, ρωτάμε, θέλουμε να ξοδέψουμε το γάμο. Το ναι. Άλλο, Ελένα, ναι. Το άλλο 29, το είπες 29. Το άλλο τόσα που ήταν αυτό, 29. Θα τα λέω τιμή πρώτα, γιατί μετά την ξέρω. Ωραία. Αυτό είναι στα 59. Πολύ ναι. Κατανεβάζω και σε βιντεάκι στις βιτρίνες εγώ. Mm-hmm. Αυτό είναι στα 29. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό είναι πίσω, είναι η πλάτη ανοιχτή. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τα ανεβάζω και πολύ ωραία. Βιντεάκια στις βιτρίνες. Mm-hmm. Συνέχεια θα δείχνω αυτά. Κάτσε λίγο. Κοίτα και αυτό. Τι ωραίο σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο. Α, πολύ ωραίο και αυτό το animal. Είναι η γραμμή, αυτό είναι στο 25 ευρώ. Φανταστικό σχέδιο, μόνο πολύ 25 ευρώ και σε σατέν, σατέν. Δεν είναι το σατέν το παλιό που χάλαγε και δεν μας πόλευε. 59 ευρώ αυτό. Mm-hmm. Περίμενε εδώ να δεις. Αυτά τα φορέματα με τα κουμπάκια. Mm-hmm. Αυτό στρώνει τέλεια. Είναι τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό κάτι ωραίο και αυτό. Τιμή του. Μέχρι, αυτό έχει κουμπάκια μέχρι κάτω ή έχει μόνο πάνω. Κοίτα. Μέχρι τη μέση. Το βλέπεις το κουμπάκι. Φτάνει μέχρι εδώ πολύ και ωραίο. Μετά κάνει άνοιγμα. Ναι, ναι. Κάτσε γιατί είμαστε και δύο και δεν φαίνεται τώρα. Βλέπεις. Αχ, τέλειο. Αλλά εγώ τα ανεβάζω σε βίντεο. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Χρώματα τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Τέτοια πρέπει να έχουμε στην τουλάπα μας οπωσδήποτε. Είναι κομμάτι του πασπορτού. Δηλαδή πάνε παντού. Το οποίο δεν θα πάει καμένο, σε καλέσανε κάπου, κατευθείαν το φοράς. Κάθε φορά το
Κάτσε με διαφορετική ζακέτα, διαφορετικό μπουφάν. Μπορείς να βάλεις από μέσα ένα κοντομάνικο μπλουζάκι. Μπορείς να βάλεις με άλλο παπούτσι, με μία ζώνη. Μπράβο. Όλο το χρόνο. Χειμώνα μπορεί. Το χειμώνα μπορείς να το φορείς με ένα πρόβλημα. Με ένα πουλοβεράκι, με ρουβιράκι και λέει, εντάξει. Κοίταξε τώρα, 28 και ευρώ και τα φόρεμα. Ναι. Το βλέπεις? Πολύ ωραίο. Πολύ εντυπωσιακό και τα χρώματα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Το ένα καλύτερο. Όπο, τέλεια τα χρώματα όλα. Βλέπεις, ναι, και το πράσινο και το μπλε μου αρέσει πάρα πολύ. Μόνο 28 ευρώ πιάνει extra large. Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να βάλεις μία εξωτική ζώνη και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Και αυτό το στυλ ωραίο. Το υπάρχει. Ναι, έχω πολλά σχέδια σε αυτό το στυλ. Τώρα είναι η γάμη με και οι βαφτίσεις και οι γαμοβάμι, ναι, ναι, που λένε. Και ήταν πάρα πολύ τώρα τον Αύγουστο και από, ναι, το εσωτερικό. Ναι. Και τα οργάνωσα τώρα, τα έχω εδώ για να μπορώ να τα δείχνω. Γι' αυτό τα έχω. 35 πρόκειτο, υπάρχει και μαύρο. Και, και πολύ καλές τιμές. Δηλαδή οι τιμές είναι ασυναγώνιστες, θα έλεγα. Αν μιλούσαμε σε αυτές τις τιμές, θα είχαμε 50 άτομα ουρά απ' έξω όταν είχε λεφτά ο κόσμος. Δεν έχω δίκιο. Ναι. Τότε δίναμε ένα τσουβάλι λεφτά, βρε. Θα πήγαινε να κάνουμε 30 ευρώ. 28 ευρώ το μάξι, το φόρεμα. Αυτό εδώ που σου είπα. Α, κοίταξε να δείξω. Πολλά λεφτά, λίγο. Δηλαδή. Κοίτα. Κοίτα και αυτό. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο με τη ζώνη που σου λέω? Α, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Ναι. Α, και αυτό να με τη ζώνη και ωραίο φόρεμα. Τώρα που μαυρίσαμε και λίγο. Τη βιτρίνα βλέπεις και εκείνο τι ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Ήθελες με το μανικάκι που είναι. Δεν είναι... να πάρει τέτοιο ρούχο. Ναι. Τώρα, 2-3 κατοστάρικα τα ήθελε μέσα στο νερό. Λεοπάρτι ραντάκι, λέει. Μπορείτε να δείξετε. Σκέτο τη ραντάκι. Λεοπάρτι ραντάκι. Έχω τέτοιο στυλ μετά. Και αυτά είναι που λέω τα φορέματα. Με ένα νόμο. Με ένα νόμο που είναι. Στα 35 ευρώ. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό έχει και άνοιγμα εδώ στη μέση, πάρα πολύ ωραίο. Και υπάρχει και στο ασπρόμαυρο. Ναι, πολύ εντυπωσιακό. Και το ασπρόμαυρο. Α, και το ασπρόμαυρο και το animal είναι τέλεια. 28 ευρώ. Αυτό τι τιμούλα? Όχι, ψέματα, 35 ευρώ, λάθος. Πολύ καλή τιμή. 35 ευρώ αυτό, ναι. 35. Και αυτό πολύ ωραίο, έτσι, για γάμο, στα 49 ευρώ, βλέπεις φόρεμα. Εντυπωσιακό και αυτό. Τώρα, και καλοκαιρινό, ναι, έτσι, με τα λουλουδάκια. Να μην τα πω και λάθος, γιατί έχουμε και μερικά μέσα στο δοκιμαστή. Πού είστε, ρε παιδιά? Τι κάνετε, καλά είστε? Θα πείτε ένα γεια στα κορίτσια εδώ στο live. Έλα. Εδώ έχουμε τους φίλους από Αθήνα. Πρέβεζα μάλλον. Πέστε στην Πρέβεζα, γιατί έχω πολύ στην Πρέβεζα. Έχω στην Πρέβεζα. Πρέβεζα που θα σας βλέπουν. Ναι, ναι. Σίγουρα θα το δουν. Είναι φίλοι του γιού μου. Ήρθα να κάνω τα μπάνια, τους βλέπετε. Α, γεια σας, παιδιά. Πάνε για μπουκιά. Καλά κάνουνε, τα παιδιά τι θα κάνουνε. Άντε, ωραία. Ωραία, να βράδυ καλά, παιδιά. Παιδιά. Πότε θα είστε, θα σας δούμε κανένα βράδυ. Το βράδυ καθίστε ρε να πιούμε ένα ποτό. Θα πάω στο Λαταμόνα σε έναν φίλο εκεί που μας κάλεσε κι αυτός. Καλά, εντάξει, θα το οργανώσουμε. Ήρθε και ο κουμπάρος από την Αυστραλία σήμερα. Είπα να βγαίναμε όλοι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε και από την Αυστραλία τον κουμπάρο. Χαμός, τώρα ξέρεις, έρχονται όλοι. Εντάξει, ωραία. Φέτος, χαμός, ήρθαν όλοι, τέλεια. Αυτά είναι τα ωραία. Πολύ κόσμος. Κοίταξε. Αυτά είναι τα ωραία. Και αυτά είναι πολύ ωραία. Α, παντελούν. Είναι ολόστομη η φόρμα. Μ' αρέσουν οι ολόσιμες φόρμες, εγώ τις προτιμώ πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ άνετες. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Και επειδή έχουμε και πιο μεγάλα νούμερα πελάτησες, αυτό εδώ είναι στα 35 ευρώ με την έκπτωση για extra large νούμερο. Μπορώ να το πω εγώ με μια ζώνη,
Αλλά πιάνει και extra large νούμερο, το έχουμε και μπλε και μάλλον. Ναι. Είπα να δείξω και κάνα τέτοιο. Όπως είναι και αυτό που είναι πολύ με μετάξι. Κοίτα ωραίο χρώμα. Δεν Ναι, πολύ ωραίο χρώμα. Μ' αρέσει που πιάνεις όλες τις ηλικίες, για όλες τις γυναίκες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί όλες οι γυναίκες θα πρέπει να είμαστε, να μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Είναι ότι οι γυναίκες δεν μπορούν εύκολα να εξυγχρονιστούν. Δηλαδή, δεν μπορούν να βάλουν την καινούργια τάση. Πάρα πολλές κοπέλες έρχονται, βλέπουν αυτό και μου λένε παχέτη. Δεν σε παχαίνει, πιο αδύνατη σε δείχνει, γιατί φαίνεται το αδύνατο το πόδι σου και σου καλύπτει την κοιλιά και την περιφέρεια. Αλλά το μάτι σου δεν το αντιλαμβάνεται. Έχει συνηθίσει το μάτι σου ότι αυτό το φαρδί είναι για τη χοντρή και για την εύσωμη. Είναι λάθος. Ναι, δεν είναι. Επίσης, έχει αλλάξει το μετάσσι πάρα πολύ. Είμαι μοντελής και ήμουνα σε βιτεχνίες και ξέρω, εμένα η θεία μου είχε βιτεχνία για εύσωμες. Και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να για να σε καλύψει. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι ότι για να γίνει ένα ρούχο γίνεται ολόκληρη μελέτη. Κανείς δεν είναι χαζός να βγάλει στην αγορά κάτι που δεν μπορεί να φορεθεί. Είναι άχρηστο. Εγώ τα πήγα στη σχολή, μας είχε πει η καθηγήτρια την πρώτη μέρα. Έχετε μάθει να βγάζετε πατρόν και σχέδιο όταν αυτό που έχεις ράψει μπορεί να το φορέσει η γυναίκα και να περπατάει στον δρόμο και να είναι άνετη. Μπορεί να δεις ένα σχέδιο τέλειο, αλλά να μην είναι φορέσιμο, να μην μπορεί να το βάλει η γυναίκα στην καθημερινή της ζωή. Είναι άχρηστο. Ναι. Δεν πάει να είναι το καλύτερο ρούχο. Ποια θα αγοράσει ένα ρούχο για να βγάλει μια φωτογραφία και μετά να το πετάξει. Ειδικά σήμερα, καμία. Πολλές φορές δεν βλέπουμε. Πολλές φορές βλέπουμε στην κρεμάστρα ένα ρούχο και λέμε «Αχ, δεν είναι ωραίο στην κρεμάστρα». Και φορώντας το, στρώνει τόσο ωραίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καλό να το θυμάσαι. Επανειλημμένα μου συμβαίνει εμένα να φοράω ένα ρούχο που το έχει η πελάτησά μου ή μπορεί να τύχει έξω να φοράει κάποιος κάτι παρόμοιο και δεν το καταλαβαίνει και μου λέει «Τι ωραίο αυτό που φοράς» και λέω «Βρε εσύ, δεν το έχεις κι εσύ». Σίγουρα οι άλλες παίρνουν τα σκούρα και δεν δείχνει. Σε μένα δείχνει γιατί είναι το χρώμα. Και σίγουρα παίζει ρόλο πώς θα το φορέσεις. Αν το φορέσεις και το συνδυάσεις σωστά, είπαμε, θα κάνει πάταγο. Αν δεν σου ταιριάζει και δεν ξέρεις να το φορέσεις και να το υποστηρίξεις, πέταξες τα λεφτά σου. Είναι κρίμα να πετάτε τα λεφτά σας. Εμείς όλοι στο ίντερνετ αυτό κάνουμε. Βίντεο, δίνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες. Και ειδικά εγώ με βοηθά πάρα πολύ τις πελάτησες και με τις διαστάσεις να πάρουν το σωστό προϊόν. Γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Να πάρετε κάτι που δεν θα πάει χαμένο, θα το φοράτε και δεν θα το φοράτε. Θα βγαίνεις. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό το να πουλήσεις σε κάποιον κάτι. Το θέμα είναι να πουλήσεις κάτι το οποίο να το φορέσει. Και να το φορέσει είναι ο πελάτης που φόρεσε κάτι ωραίο και έκανε εντύπωση. Δεν είναι διαφήμιση για μένα το να έρθουν 10 άτομα και να μου αφήσει 100 και 200 ευρώ καθένας. Αν δεν πάρουν τα σωστά πράγματα είναι δυσφήμιση. Δεν είναι έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουν λίγοι καταστηματάρχες και δεν το καταλαβαίνουν ειδικά οι πολίτριες. Εγώ πάντα τα κορίτσια που δουλεύουν σε μένα, το πρώτο πράγμα που τους λέω είναι πρέπει αυτό που πουλάς να ταιριάζει και να αρέσει στον άλλον. Αν τη βλέπεις την άλλη ότι δεν της πάει, πρότεινε της κάτι άλλο. Σαν πως δεν έχουμε να την ντύσουμε, πιο πολλά ρούχα από εμάς δεν έχει κανείς. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν θα βρούμε κάτι να το βάλουμε. Ναι, πραγματικά, έχεις πολλές προτάσεις. Θα προσαρμοστεί με τη μόδα, γιατί εγώ δεν φέρνω ετερεχρονισμένα. Εγώ φέρνω πάντα την τελευταία λέξη της μόδας και μπορείς να το πάρεις από μένα και το φορέσεις άλλα 5 χρόνια. Το εγγυώμαι. Εγώ σου λέω και 10, αλλά εγώ σου λέω και 5 χρόνια. Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, αν κάτσεις και δεις όλα αυτά τα χρόνια τι έχω ανεβάσει, ας πούμε, στο Facebook ή στο Instagram, θα δεις ότι τα περισσότερα είναι προϊόντα που φοριούνται ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το μπλε ηλεκτρικ δεν είναι αγαπημένο χρώμα, Δήμητρα. Νομίζω είναι must το καλοκαίρι, το μπλε.
Όχι μόνο το καλοκαίρι, βέβαια. Ναι, μπορούν να το φορέσουν και το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι θεωρώ ότι το μπλε είναι και του καλοκαιριού που λέμε. Αχ, και το ροζ φούξια. Ναι. Είχα ξεκινήσει ροζ τα μαλλιά μου και δεν μ' άρεσε πολύ. Με χλώμιαζε και ψάχνα την απόχρωση μου πάει. Το φούξια μου πήγε τέλεια και εκτός αυτού μπορώ το έχω όλο το χρόνο στο κεφάλι μου και πάει και με όλα τα ρούχα. Μην το φοβάστε το φούξια, παιδιά. Είναι ένα χρώμα που πάει στις περισσότερες γυναίκες. Το φούξια είναι τέλειο. Αγαπημένο μου χρώμα, το ροζ φούξια. Εντάξει, είναι αγαπημένο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Κοιτάξτε, ωραίο αυτό. Μόνο και το μοβ, ναι, είναι ωραίο. Το έχουμε και σε άλλα χρώματα. Αυτό δεν είπα, την ξέχασα. 39 και αυτό. Εντάξει, τώρα. Μόνο 39 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή, νομίζω λέω, πολύ λίγοι έχουν τόσο καλές τιμές. Σε τέτοια ωραία ποιότητα. Και πολύ καλές τιμές. Και Έλενα, ξέρεις τι, επειδή έχω δοκιμάσει και τα παπούτσια σου, δηλαδή που είχαμε κάνει και διαγωνισμό και τέτοια, έχουν τέτοιο ωραίο πάτημα, που πραγματικά εγώ τόσο άνετα, ειλικρινά σου μιλάω. Εάν ρωτήσεις τον ομό Μιχαηλίας, ευχαριστώ πολύ κορίτσι, αν ρωτήσεις της Μιχαηλίδου τα παπούτσια στον ομό Πιερίας, θα σου πούνε όλο αυτό το πράγμα. Έχω τα πιο άνετα παπούτσια. Συνεργαζόμουν και με κάποια παιδιά στη Λάρισα και βγάζαμε σχέδια και βγάζαμε στα καλούπια για την Ελληνίδα. Γιατί η Ελληνίδα, να ξέρεις, το πρόβλημα της Ελληνίδας είναι στα μάγουλα. Μάγουλα λέμε εδώ, αυτό το σημείο εδώ. Οι Ελληνίδες είναι λίγο πιο φαρδιές εδώ. Όταν αγοράζεις εισαγόμενο δεν σου είναι άνετο. Γιατί ας πούμε αν πάρεις ιταλικά παπούτσια, οι Ιταλίδες είναι αδύνατες. Και έχουν πιο δυνατό πόδι από εμάς. Οι Ελληνίδες έχουν εδώ σε αυτό το σημείο είναι λίγο πιο γεμάτο. Οπότε εμείς τα βγάζαμε καλούπια τα οποία ήταν ειδικά για τις Ελληνίδες και κάνανε πάταγο. Δηλαδή εγώ όλα τα χρόνια έρχονται όλες και μου λένε πήρα του γάμου μου το παπούτσι από σένα, πήρα της βάφτισης, πήρα το τάδε και ώρες-ώρες νιώθω λίγο μεγαλύτερη από ό,τι είμαι. Λέω, ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να πάντρεψα όλη την Κατερίνη. Δεν μπορεί όπου πάω, όλοι μου λένε αυτό το πράγμα. Και όλοι ακόμα φοράνε τα παπούτσια. Και καλό, καλό είναι αυτό. Και τις γόβες και τα πέδρα, γιατί ξέρεις, τα βραδινά δεν τα παλιώνεις. Ενώ τα καθημερινά τα παλιώνεις. Έχουν το όνομα για τα παπούτσια. Είναι πάρα πολύ άνετα. Και μου το λένε και όλες οι blogger αυτό. Στο δίνω, Έλενα, γιατί τα σανδάλια, τα πέδιλα μάλλον που είχα πάρει τα μαύρα, δηλαδή είναι τόσο άνετα που μπορώ να φορέσω και να περπατήσω πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, πάρα πολύ άνετα. Μπράβο. Και όσοι... Μπράβο, το λέω και θα το λέω. Εγώ σκέψω ότι έδινα παπούτσια και κορίτσια που κάνανε σοου. Παλιά βέβαια, εντάξει, τώρα τελευταία αυτά έχουν σταματήσει, άλλαξαν τα πράγματα, με την κρίση άλλαξαν πολλά. Αλλά είχα πάρα πολλές πελάτησες που δουλεύαν στην τηλεόραση, σε σοου και τέτοια και χορεύανε ώρες και παίρναν μόνο από μένα παπούτσι. Ναι. Γιατί ξέραν το δικό μου παπούτσι θα είναι άνετο και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Μετά άλλαξαν τα πράγματα, ρε παιδί μου, σταμάτησα τα δερμάτινα παπούτσια, δεν μπορούσα να τα πουλήσω μετά με την κρίση. Σιγά σιγά πήγα στα οικολογικά παπούτσια, τα οποία πάλι όμως φροντίζω πάντα να είναι άνετα. Δηλαδή δεν έχω παράπονο, όλοι για τα παπούτσια μου λένε. Και στεναχωριέμαι πολύ, είναι το πολύ άνετα. Είναι 18 τετραγωνικά, ούτε καν 20, λέω έτσι για να φαίνεται μεγαλύτερο. Και έχω μόνο δείγμα παπούτσια. Ναι, έχω αποθήκη, 2 τετράγωνα μετά έχω αποθήκη και όποιος θέλει του το στέλνω δωρεάν στο σπίτι ή περιμένει λίγο να του το φέρουμε. Εγώ προτείνω να με παίρνουν από την προηγούμενη μέρα, μου στείλουν μήνυμα να τους τα έχω εδώ στο νούμερό τους. Γιατί εδώ δεν έχω αποθήκη, είναι πάρα πολύ μικρό το μπαγαζί. Ήθελα να είχα μεγαλύτερο... Να χωρέσουν όλα, λογικό. Δεν βγαίνανε τα έξοδα. Και η κατάσταση οικονομική με τα μαγαζιά πάει από το κακό στο χειρότερο. Εγώ θεωρώ ότι όποιος καταφέρνει και κρατιέται σήμερα είναι ήρωας. Και πρέπει να έχεις πολύ background για να κρατηθείς σήμερα. Είναι. Γιατί αν δεν έχεις πολλή δουλειά από πίσω, δεν μπορείς να κρατηθείς. Σε τρώει η εταιρεία σήμερα.
Σε τρώνε καινούργιοι. Αυτό. Πρέπει και να εξελίσσονται. Δηλαδή και αυτοί, βλέπω ότι εσύ είσαι πάρα πολύ μάχημη. Είσαι στο Facebook, είσαι στο Instagram, έκανες TikTok. Δηλαδή δεν το αφήνεις ότι έχω ένα μαγαζί και αυτό είναι. Έχω ένα προγραμματιστή να πολύ σημαντικό. Να με βοηθάει. Σκέψω ότι και το TikTok το έχω 2 χρόνια, μπορεί και 3, και δεν προλάβαινα να ανεβάσω βίντεο. Γιατί όλα αυτά δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Δυστυχώς δεν έχω. Μπορείς να ανεβάσεις κατευθείαν ένα βιντεάκι, παράδειγμα, που θα ανεβάσεις στο Instagram, το ίδιο βιντεάκι να το ανεβάσεις και αυτό. Να γίνει αυτό ή ναι. Όχι. Δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί δεν το έχεις επαγγελματικό. Πρέπει να πιάσω 1000 ακόλουθους. 1000 ακόλουθους, όχι. Για να πιάσεις 1000 ακόλουθους μπορείς να κάνεις live. Να κάνουμε το επόμενο live, ναι, αλλά επαγγελματικό μπορείς να το δώσουμε δώρο. Το κάνουμε λίγο όταν γυρίσω, ναι, από Αθήνα όμως. Ναι, ναι, και εγώ έχω 700. Φτάνω, ναι, λίγο φτάνω 1000. Δεν έχω φτάσει ακόμη. Θέλω έτσι κι αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω και εκεί τα live, αλλά τι να πρωτοκάνω, καημένη. Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, να το οργανώσω. Έχω και πολλές συσκευές. Μπορεί να βάλω, να δουλεύουν όλα μαζί τα δώρα, παιδί μου. Είπα μετά που θα γυρίσω από Αθήνα να ξεκινήσω, ναι, τα live στο TikTok, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Mm-hmm. Δεν έχω τόσο χρόνο. Θα κάνουμε και δώρο, το κάνουμε μαζί με δώρο, θα δούμε, μετά βάλουμε και δικό, mm-hmm, το οργανώσουμε σωστά. Θα το δούμε. Να δείξω κανένα ρούχο ακόμα, βγάζεις εσύ. Θα το δείξουμε κανένα ρούχο ακόμα. Γιατί έχουμε πολύ καλές προσφορές, παιδιά, ναι, ναι, και επειδή είναι τώρα οι βαφτίσεις και οι γάμοι, να δείξω μερικά ρούχα ακόμα. Α, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, κοίτα. Δείξτε, έλεγα. Μπορούμε με μία ζώνη, που γίνεται τέλειο φόρεμα. Το φοράμε σαν ζακέτα, πολύ πάνω καλύτερο, από ένα τζιν, ένα παντελόνι, ένα σόρτσα, από ένα άλλο φόρεμα από μέσα. Mm-hmm. Φανταστικό χρώμα, mm-hmm, τέλειο χρώμα και αυτό, μου αρέσει αυτό. Το σάπιο μήλο υπάρχει. Είναι εντυπωσιακό. Είναι τέλειο. Και αυτού του τύπου, ναι, στα φορέματα που αρέσουν πάρα πολύ. Έχει και τη ζώνη του. Έχει και ζώνη. Ναι. Εγώ θα πρότεινα, ρε παιδιά, με τις ζώνες, να αλλάζει τις ζώνες. Δηλαδή, παίρνετε πολλά φορέματα με ζώνη. Μην φοράτε το ίδιο φόρεμα με την ίδια ζώνη όπως το πήρατε. Αλλάξτε ζώνη μεταξύ τους. Υπάρχει και μια πιο εντυπωσιακή. Δείτε πώς γράφει αυτό στις φωτογραφίες και στο γύρο κόσμο. Γιατί εάν το βάλεις με την ίδια ζώνη αυτό το φόρεμα, σίγουρα κάπου το έχουν δει. Μόλις το βάλεις με διαφορετική ζώνη, αλλάζει όλο το ρούχο. Το κόσμημα... Τα αξεσουάρ είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ναι. Σε ένα ρούχο είναι το αξεσουάρ αυτό. Εγώ, ναι, το βλέπω πάρα πολύ στον εαυτό μου, ναι, γιατί εγώ όλα τα φοράω με, ξέρεις, πώς, με αυτό το σπίτι το έχω 40 χρόνια από φοιτήτρια το έχω. Ναι. Δηλαδή, μόλις βάλεις κάτι άλλο που δεν έχει φοράει, είτε είναι το τουρπάνι, είτε το σπλωρίκι, είτε το κολλιέ, είτε η ζώνη, αμέσως δείχνει διαφορετικά και όλοι σε ρωτώ και αυτό. Το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Και τέτοιους... Είναι το κόσμο και το αξεσουάρ γενικότερα, πρέπει να δίνουμε περισσότερη βάση. Λοιπόν, κοίταξε. Τρομερά, ναι, αυτό το χρώμα είναι τέλειο. Το γαλάζιο είναι πολύ ωραίο. Το ανοιχτό έτσι, το της θάλασσας το χρώμα. Πιάνει και έξτρα λάδι το νερό. Κοίταξε. Τι ωραία και αυτά πιάνουν νερά. Και αυτά. Αυτά τώρα είναι από εδώ και πέρα, γιατί έχουν και μανικάκι και μπορείς να τα φορήσεις και το βράδυ που έχει ψύχρα, αν και τώρα έχει χαλάσει ο καιρό. Πολύ ωραία σε ποτήρι, πάρα πολύ ωραία φορέματα. Ναι. Και αυτό το πράγμα αρέσει πάρα πολύ, 19 ευρώ μόνο, αλλά είναι τέλειο, μαύρο, μπλε, λευκό, κίτρινο, φορεμένο, είναι τέλειο και πιάνει έξτρα βάδι. Ωραία, τώρα, όταν θέλω τα φυσικά, γιατί θα έχω πελάτες από όλες τις ηλικίες.
Ναι, εντάξει, πρέπει να πιάσει όλα τα γούστα. Όλα τα γούστα πρέπει να το πιάσει. Το κλισέ, παιδιά, το λέω. Ουράνιο τόξο. Δεν παχαίνει, γιατί τώρα το κλισέ το κάνουν πολύ λεπτό. Έχει όρθια η γραμμή και το κάνουν σε λεπτά υφάσματα το κλισέ. Και δεν προσθέτει καθόλου. Δοκιμάστε το. Θα σα δείχνει πιο ψηλέ και πιο αδύνατε. Θα με θυμηθείτε. Γι' αυτό φανταστικό φόρεμα. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης τα τζιν τα φορέματα που είναι τώρα τα ιδανικά για αυτή την εποχή. Ναι, είναι. Τώρα ξεκινάνε τα τζιν φορεματάκια. Σαν πουκάμισα που είναι τα, φοράς, τα φορέματα. Τα είναι τέλεια και τα τζιν. Ναι, ναι, ναι. Το φοράς και ξαναγέντε. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο. Αχ, πολύ ωραίο αυτό. Αυτό τι κουβέντα. Το μεταλλουδάκι αυτό. Το άσπρο. Άρα το τζιν. Ναι, ναι, για να δοκιμάσαι τώρα λίγο να το δούμε. Και σε πιο σκούρο τζιν έχουμε φορέματα. Τι μας γράφουνε. Πρώτα ακούγεται λέει φωνή και μετά φαίνεται λέει ότι μιλάει. Α, κολλάει μάλλον το ιδιωτισμό και το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, το δικό μου, εγώ καλά σε βλέπω. Εσύ? Πολλές περιοχές, τα σουρούλα. Σε πολλές περιοχές είναι αυτό. Όχι στην Τενόσκα, δεν έχω το πρόβλημα αυτό, γιατί τις ώρες που έχει πολύ τουρισμό παίρνουν όλα τα πράγματα και τέλειωσε πάλι. Ναι. Και γίνεται χαμός. Και γίνεται χαμός. Α, για να πίσω. Πολύ ωραίο. Είναι φόρεμα που θα το βάζεις. Ναι, ναι. Είναι τζιν, κάπου θα βρεις. Όπου και να πας, από το πρωί στην αγορά, όπου και να πας, όπου και να κάνεις, θα το βάλεις. Παντού, παντού. Παντού, παντού. Πολύ ωραίο. Ναι. Ωραία. Πάρα λοιπόν, νομίζω ναι. Δείξαμε αρκετά, Δήμητρα. Ναι, πες λίγο πάλι. Δείξαμε πάρα πολλά. Λοιπόν, στο προφίλ μου θα βρείτε fashion hacks, fashion tips, get ready with me, που θα ξεκινήσω πάλι, είχα σταματήσει τώρα λόγω Αυγούστου, κάθε Παρασκευή. Reel ανεβαίνουν με διάφορα tips, hacks για μαγιό, για ρούχα, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι θα τα αγαπήσετε. Και διαγωνισμοί που κατά καιρούς έχω διάφορες συνεργασίες, όπως και εδώ με την αγαπημένη μου Έλενα, που κάνουμε συχνά διαγωνισμούς. Και θα μας βλέπετε και συχνά σε live και τέτοια. Οπότε, κάντε ένα follow για να είστε ενημερωμένοι. Θα με θυμηθείτε, δείτε τρομερές ιδέες, τις οργανώνει και ωραία και τις από την αλήθεια. Γιατί εγώ δεν έχω τόσο χρόνο. Εγώ δεν μπορώ να ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι τόσο χρόνο σαν εσένα. Μόνο έτσι και λίγο σε ζηλεύω να σου πω. Αλλά δεν πειράζει. Είναι να βρει τον τρόπο αυτό. Δηλαδή, αν βρει τον τρόπο μετά. Γιατί να εξυπηρετήσει τόσο κόσμο, να δημιουργούνται προβλήματα με το site, με το μαγαζί, το εμπόρευμα, οι αγορέ. Τώρα ξέρει. Ναι, δεν πειράζει, Έλενα. Θα φτιάχνω εγώ τα βιντεάκια και θα σας στέλνω. Γι' αυτό κάνω το live. Εγώ θα φτιάχνω τα βιντεάκια. Γιατί μπορώ να δείξω πολλά προϊόντα, να δουν ό,τι ώρα θέλουν να τα δουν. Επικοινωνώ με τους πελάτες. Και ό,τι χρειαστούν, δηλαδή, επειδή το βιντεάκι έχω όλο το μαγαζί, όλο το πακέτο, μου είναι πιο γρήγορο και πιο εύκολο. Τα βιντεάκια που κάνω εγώ δεν μπορώ να αφιερώσω τόσο χρόνο να τα στήσω σαν εσένα. Και σκέψτε ότι εγώ πιο στούντιο φωτογράφησης. Και τώρα τελευταία το καλοκαίρι με τόση δουλειά δεν προλαβαίνω. Θα δω το εικόνα, ίσως θα καταφέρω πιο... Να προλάβουμε, λογικό. Δεν μπορώ, θα τα φτιάχνω εγώ. Θα σας φτιάχνω εγώ και θα σας στέλνω. Μπορεί να συναντηθούμε έτσι, και εγώ. Να δεν έρθεις εσύ. Φιλάκια πολλά. Να κάνουμε εκεί δουλειά μαζί. Στη μέση, κάπου στη μέση. Κοντά είμαστε.
Είμαστε κοντά. Δηλαδή κάπου στη μέση μπορούμε να συναντηθούμε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει. Θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε. Από εδώ και πέρα θα πηγαίνω πολλά, Ελένα μου. Φορά να πηγαίνω σε περιοχές, να κάνω εκεί live και βίντεο. Ωραία. Φτάνει όσο κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι, φτάνει. Φτάνει. Τώρα είμαστε για έξω, ναι. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια σε όλο. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, ναι. Φιλιά. Το τηλέφωνο για παραγγελίες είναι το 2351-039-91. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Μην ξεχάσετε να μου δώσετε διαστάσεις. Θα μετρήσετε περιφέρεια στήθους στο μεγαλύτερο σημείο, περιφέρεια μέσης και περιφέρεια αποφών στο μεγαλύτερο σημείο. Μου στέλνετε τις διαστάσεις σας, τα στοιχεία σας, το τηλέφωνό σας, φωτογραφία τι σας άρεσε και ό,τι θέλετε εγώ θα σας βοηθήσω και θα σας κατευθύνω τι σας ταιριάζει και τι μπορείτε να διαλέξετε, να σας πω τι μέση, θες, ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά Ρούλα, φιλιά Ελπίδα, φιλιά σε όλους. Γεια σας.